Φίλες και φίλοι του NG Radio, καλησπέρα σας. Η Άννα Μαρία και η Χαρούλα Νικολαίδου είμαστε κοντά σας, μαζί με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, την πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Άννα Ροκοφίλου, και τον αντιπρόεδρο του Οργανισμού, Γιούρκα Σεϊταρίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε με αυτόν τον τρόπο και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία έχετε δημιουργήσει και εφαρμόσει στο Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, θα θέλαμε καταρχάς, ξεκινώντας την συζήτησή μας αυτή, να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε σε συνεργασία με τον Οπανδά σε όλη τη διάρκεια της θητείας σας και σε καλλιτεχνικά και σε πολιτιστικά, φυσικά και σε αθλητικά δρόμενα. Και θα θέλαμε έτσι να μοιραστούμε μαζί σας για πρώτη φορά ίσως στον αέρα ότι ο NG Radio για 7η συνεχή χρονιά βραβεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Web Marketing Association ως το καλύτερο web radio στον κόσμο και φυσικά θεωρούμε όλους μας τους συνεργάτες ως κομμάτι αυτής της συνεχόμενης επιτυχίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε όλο αυτόν τον καιρό. Ήταν πολύ σημαντική και η βοήθειά σας και η στήριξή σας γιατί τη χρειαστήκαμε. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Κλείσαμε 2 χρόνια βέβαια εδώ στον οργανισμό, αλλά τον 1,5 περίπου χρόνο ήμασταν, μάλλον υπολειτουργούσαμε γιατί ήταν η περίοδος της πανδημίας ουσιαστικά. Οπότε δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που θέλαμε και μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά τουλάχιστον είμαστε περήφανοι γιατί παραδείγμα είναι ο οργανισμό που είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια σε πάρα πολλά ζητήματα και σε πολλούς τομείς. Όπως ξέρετε, το Παντά έχει αρκετούς χώρους, οι οποίοι τον περισσότερο καιρό ήταν κλειστοί, δηλαδή το Θέατρο Ολύμπια έκλεισε τον Μάρτιο, δεν μπόρεσε να ανοίξει καθόλου όλη τη χρονιά την περσινή, ήταν κλειστό. Φέτος όμως ευελπιστούμε να έχουμε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με όπερες, με οπερέτες, μουσικό κυρίως πρόγραμμα, με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το οποίο ξεκινάει τον Οκτώβριο και ελπίζουμε πια να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, να μην γίνει κάτι άλλο. Και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί πάντα με τους όρους βέβαια που πάθουμε από το κράτος για την πανδημία. Βεβαίως. Ελπίζω να ανοίξουν τα θέατρα για να μπορέσουμε και εμείς να πραγματοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το φοβερό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, εμείς όλη την περίοδο της πανδημίας και εγώ και αντιπρόεδρος, ο οργανισμός δεν έκλεισε ποτέ. Ήμασταν συνέχεια εδώ και προσπαθήσαμε να κάνουμε και πράγματα υποδομών που χρειάζονται. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο οργανισμός δεν είναι μόνο εκδηλώσεις. Αυτός ο οργανισμός είχε και τεράστια προβλήματα υποδομών. Από τις εγκαταστάσεις μας που ήταν όλες σε πολύ κακή κατάσταση, περισσότερες δηλαδή, μέχρι τον ίδιο τον οργανισμό που και οικονομικά και διοικητικά είχε τεράστια προβλήματα. Οπότε για μας ήταν δημιουργικός ο χρόνος της πανδημίας, παρότι δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε εκδηλώσεις, είτε αθλητικές είτε πολιτιστικές, όλο αυτόν τον καιρό, γιατί δεν επιτρεπόταν βέβαια. Λοιπόν, να πούμε στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρουμε και να πούμε ότι μάθαμε ότι έγινε καταρχάς μια εκπληκτική αναμόρφωση του ίδιου του κτηρίου του Οπανδά. Μιλάμε για τοποθέτηση πινάκων, μιλάμε για βάψιμο, μιλάμε για μια πλήρη έτσι, ανακαίνιση του χώρου που έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις φυσικά και είναι μια ανάσα για όλους τους συνεργάτες σας. Μιλάμε τώρα για το κτίριο στην Ακαδημίας 50. Το κτίριο που στεγάζει το Παντά. Είναι ένα κτίριο κόσμημα στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά ένα παλιό νοσοκομείο το οποίο ανακοινήθηκε κάποτε και από τότε έμεινε όταν μπήκαμε δηλαδή ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση και προσπαθήσαμε με όσα μέσα μπορούσαμε και εδώ με τεχνική μας υπηρεσία και αλλού. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο ανθρώπινο, να το μορφώσουμε λίγο, να βάψουμε, να φέρουμε με δικά μας. Σας λέω χωρίς λεφτά. Αυτά τα περισσότερα γίνανε έτσι και αλλιώς χωρίς σχεδόν καθόλου λεφτά. Γιατί πραγματικά το κτίριο αυτό πρέπει να αναμορφωθεί, να ανακαινιστεί από την αρχή. Αλλά είπαμε μέχρι να γίνει να το ανακαινήσουμε εμείς εδώ με τα δικά μας παιδιά από τα τεχνικά στοιχεία. Το βάψαμε, βάλαμε πίνακες, βάλαμε λουλούδια. Εντάξει. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο, γιατί πραγματικά είναι ένα κτίριο που το αξίζει. Είναι ένα κτίριο κόσμο που το αξίζει να ανακαινιστεί, που αξίζει να έχει τη θέση που πρέπει στην Αθήνα. Είναι ένα κτίριο του 1800, έτσι, 1874, αν δεν κάνω λάθος. 1800, ναι, νομίζω, 70 κάτι. Ήταν ένα νοσοκομείο, ξεκίνησε ως νοσοκομείο. Και μετά το πήρε ο Δήμος, μετά από αρκετά χρόνια, το πήρε ο Δήμος και το έκανε το πνευματικό του κέντρο.
Και τώρα μετά από την συνένωση των τριών παλιών προσώπων, των τριών νομικών προσώπων του Δήμου, δηλαδή του ΟΝΑ, του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, των Μουσικών Συνόλων και του Παλιού Πολιτισμικού, έγινε συνένωση και στεγάστηκαν εδώ οι περισσότεροι. Οι περισσότερες υπηρεσίες στεγάστηκαν εδώ. Μόνον, έχουμε και αλλού βέβαια, δεν είναι μόνο εδώ, αλλά οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΠΑΝΤΑ στεγάστηκαν σε αυτό το κτίριο, στο πνευματικό κέντρο. Συγχαρητήρια πραγματικά γι' αυτό. Και αυτό ομορφαίνει όλη την Αθήνα. Αυτό μας αφορά όλους δηλαδή. Όλη αυτή η ανακαίνιση. Τον εξωχώρο, τον οικοκυρέψαμε μαζί με σε συνεργασία με το Πράσινο. Φτιάξαμε το συντριβάνι μας. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει μια ριζική ανακαίνιση σε αυτό το κτίριο, να βαφτεί απ' έξω, να γίνει μια ριζική. Εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε, σας λέω, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, κάναμε εδώ μια μικρούλα ανακαίνιση. Μου θύμισε εδώ ο Γιούρκας ότι έμπαιναν στέζα νερά και τώρα το μόνο που κάνουμε, στεγανοποιούμε τουλάχιστον τη στέγη, αλλάζουμε τελείως τη στέγη για να μπορούμε να είμαστε, αν μη τι άλλο, να μην κινδυνεύουμε. Κατάφερε για μένα κάτι πολύ πιο σημαντικό. Για παράδειγμα, κάποια θέατρα, όπως π.χ. το θέατρο της Γκράβας ή του Κολονού, που δεν τα γνώριζε πάρα πολλοί κόσμος, κατάφερε η πρόεδρος με την ομάδα εδώ στον ΟΠΑΝΤΑ, το τμήμα πολιτισμού, να τα κάνουν καλλιτεχνικά στέκια. Έτσι. Και να καλούν καλλιτέχνες και παραστάσεις που πιστεύω ότι ποτέ πριν δεν είχαν σκεφτεί να κάνουν μια παράσταση, μια συναυλία σε αυτά τα θέατρα. Χωρίς να θέλουν να προσβάλλουν κανέναν από κάποιες άλλες διοικήσεις. Και κατάφερε η πρόεδρος με το τμήμα πολιτισμού να τα κάνει πλέον στέκια. Και ο κόσμος ξέρει ότι υπάρχει το θέατρο Κολονού, Γκράβας κλπ. Στο Δήμο. Παλιότερα ούτε καν πιστεύω γνωρίζαν ότι υπήρχαν. Αυτό θέλαμε. Κάτι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Το ζούμε αυτό. Καταρχάς, είχαμε συμμετάσχει και εμείς σε μια συναυλία. Παίξαμε στο θέατρο του Κολονού. Συνειδητοποίησαμε ότι ο κόσμος, για τον κόσμο έγινε κάτι σαν θεσμός. Δηλαδή, ένα γεγονός οι μουσικές συναυλίες σε αυτά τα θέατρα. Δηλαδή, το είδαμε, το ζήσαμε πολλές φορές. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων. Και όλο αυτό έγινε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εμείς πέρυσι σε αυτά τα δύο θέατρα εκπονήσαμε το πρόγραμμα του Δήμου, υλοποιήσαμε και το πρόγραμμα του Δήμου που είναι στηρίζουν τον πολιτισμό, γιατί είπαμε και ο Δήμαρχος και εμείς όλοι ότι πρέπει γενικώς να στηριχτεί μετά, είδατε, από τόσο την πανδημία, πλήγησαν πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού και είπαμε να τους βοηθήσουμε. Κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν και στη Τεχνόπολη και στα δικά μας τα δύο θεατράκια και της Γκράβας, που γενικώς δεν είχε πολλές παραστάσεις η Γκράβα, δεν είχε ποτέ. Και δώσαμε αυτούς τους χώρους σε διάφορους καλλιτέχνες, σε αυτούς που το ζητήσαν, μαζί με όλη την υλικοτεχνική υποδομή, την ηχοφωτιστική, φύλαξη, ταξιδεσία, όλα καθαριότητα κτλ. Και εκείνοι μπαίναν μέσα σε αυτούς τους χώρους και κάναν τις συναυλίες τους οι άνθρωποι και βγάζαν λεφτά από τα εισιτήρια που κόβανε. Άρα λοιπόν, εμπράκτως, αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει τεράστια από πέρυσι συμμετοχή και ανταπόκριση από τον κόσμο. Και από τους καλλιτέχνες, βέβαια, και από τον κόσμο που το παρακολούθησε. Και το συνεχίσαμε και φέτος το πρόγραμμα, γιατί και φέτος είχε περάσει, επλήγησαν οι άνθρωποι του πολιτισμού. Το συνεχίσαμε και με μεγάλη επιτυχία και φέτος το καλοκαίρι, σε όλους αυτούς τους χώρους. Και μάλιστα βάλαμε και έναν καινούριο χώρο, τον κινηματογράφο του θερινού του ΑΒ, που εκεί βάλαμε κυρίως τις ομάδες χορού, αυτούς που θέλανε να κάνουν performance με χορό. Εμείς βέβαια τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ Κολονού, το οποίο δεν είναι ακριβώς στήριξη των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Είναι ότι εμείς κάναμε ένα φεστιβάλ, όπως ήταν, που το ξέρετε παλιά, το οποίο είναι όμως και πιο εμπλουτισμένο και αρκετά πιο χρονικά. Είναι όλος ο μήνας, όλος ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Ο Κολονός έχει κάποιο πρόγραμμα, είτε με παραστάσεις θεατρικές, εξαιρετικές παραστάσεις, αυτές που παιχτήκαν στην Επίδαυρο, αυτές που πεζόντουσαν σε όλα τα θέατρα φέτος το καλοκαίρι. Είτε συναυλίες με πολύ καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες, εμείς έχουμε μόνο Έλληνες καλλιτέχνες, βάλαμε, οι οποίοι και για όλα τα γούστα. Δηλαδή, έχουμε από την Ρεμπέτικα και τον Πετρουλούκα Χαλκιά μέχρι Θοδωράκη, την Ελένη Βιτάλη, κάποιους καταξιωμένους. Όλοι είναι πολύ καλοί. Θες να σας κρύβω ότι είχαμε τη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι. Και ήταν sold out τη συναυλία και έγινε ένα. Ήταν απίστευτη βραδιά. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Στο τέλος σηκωθήκαν κιόλας λίγο και χορεύανε. Στο τέλος όμως δεν επιτρέπαμε. Ναι. Και γενικώς πήγε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω, ευελπιστώ, ότι θα πάει καλά, γιατί θα γίνει ένας θεσμός. Και το Φεστιβάλ Κολονού θα είναι ένας θεσμός, ώστε το Σεπτέμβριο να μας περιμένει ένα Σεπτέμβριο με πολιτισμό, με λίγο χαρά. Μετά το καλοκαίρι, δηλαδή, να μπαίνουμε
να μπούμε καλά στο χειμώνα, να το έχουμε κάθε Σεπτέμβριο. Ξέρετε, εμείς όταν απαντάει εδώ, κάνουμε ένα κοινωνικό ρόλο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τεράστιο κοινωνικό ρόλο, γιατί οι περισσότερες, η πρόσβαση στα, σε όλα μας τα πολιτιστικά κέντρα και στα μουσεία μας και όλα είναι δωρεάν. Ναι. Στους περισσότερους αθλητικούς χώρους, να σας πει και ο Γιούρκας, είναι δωρεάν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, επιτελούμε ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, όπως πρέπει κάθε Δήμος, πιστεύω, να το κάνει για τους δημότες του. Έτσι δεν είναι, Γιούρκα? Ναι, θα συμφωνήσω και σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Και εμείς στον αθλητισμό είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις στην αρχή που αναλάβαμε την Πρόεδρο. Είχαμε κάνει στο Σύνταγμα κάποιες εκδηλώσεις, κάποια τουρνουά μπάσκετ, κάποια άλλα τουρνουά για άτομα που είναι σε αμαξίδια, με αναπηρία. Mm-hmm. Και όσον αφορά τώρα τις δομές, θα με ρωτήσετε μετά, αν θέλετε, ναι. Που φυσικά, βέβαια. Όχι, ναι. Αλλά και η πρόσβαση στις δομές, τα ανοιχτά μας γήπεδα δεν πληρώνει κανένας. Όχι, όχι, ήταν με απόσταση πρόεδρο όλα δωρεάν. Τα είχαμε όλα δωρεάν. Και τα κολληπητήρια και τις θυμώτες. Και της πανδημίας. Και στον καιρό της πανδημίας είχαμε τα πάντα δωρεάν. Δεν πληρώσε κανένας τίποτα. Και στα κολληπητήρια που κανονικά υπάρχει αντίτιμο, στα κολληπητήρια τα μόνα που πληρώνονται και το τένις, από ό,τι θυμάμαι, έτσι, ναι. Στον αθλητισμό. Αυτό είναι συγκλονιστικά σημαντικό. Έτσι, δηλαδή να μην έχει να αγωνιά ο πολίτης, πρώτον καλά αγωνιά για την υγεία του, ούτως ή άλλως, αλλά για την πρόσβαση και για την οποιαδήποτε δυσκολία θα μπορούσε, οικονομική δυσκολία θα μπορούσε να. Νομίζω ότι να έχει. Έτσι και αλλιώς και στην πανδημία και πριν, ο κόσμος πια το βλέπει τον αθλητισμό ως αναγκαιότητα και όχι ως πολυτέλεια. Mm-hmm. Ακριβώς. Για τη ζωή του. Mm-hmm. Άρα έχει τεράστια σημασία και στον κόσμο της Αθήνας και της Ελλάδος γενικότερα, αλλά και η Αθήνα που είναι μια πόλη που είναι χτισμένη πολύ, που είναι μια μεγαλούπολη. Νομίζω ότι το είδαμε και το καταλάβαμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τον αθλητισμό. Φυσικά και τον πολιτισμό, αλλά και τον αθλητισμό τεράστια ανάγκη. Δηλαδή, έχουμε αιτήσεις, έχουμε κόσμο που. Έχουμε πολύ κόσμο και κάθε χρόνο νομίζω πηγαίνει και περισσότερος κόσμος. Εμείς θέλοντας με αυτή. Όλοι περπατάγανε, ας πούμε. Ναι. Ήταν μια αναγκαιότητα αυτό. Βέβαια. Δεν πρέπει να δώσεις τους δημότες σου, γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο κτίρια, είναι και οι άνθρωποι του κάθε Δήμου. Δεν είναι μόνο τα κτίρια του και η καθαριότητα, είναι και τι δυνατότητες μπορεί να έχει κάποιος δημότης της Αθήνας, κάποιος κάτοικος της Αθήνας, mm-hmm. να μπορέσει να αθληθεί, να μπορέσει να διασκεδάσει, να μπορέσει να πάει σε μια παιδική χαρά το παιδί του που είναι ανθρώπινη. Όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Έχει γίνει πολύ σπουδαίο έργο. Εμείς παρακολουθώντας τι έχετε κάνει, καταρχάς έχουμε δει αναβάθμιση, ανακαίνιση σε παιδικές χαρές σε πολλά σημεία της Αθήνας. Ένα, στα γήπεδα, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους και όχι μόνο για τους ανθρώπους, για όλους μας που θέλουμε να αθληθούμε, με πολύ αγάπη κιόλας φροντισμένα. Η αλήθεια είναι ότι θέλοντας να ρίξουμε φως σε ό,τι έχετε κάνει αυτά τα δύο χρόνια που είστε πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα, έχετε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Ας πούμε, πριν που αναφέρατε τους ανθρώπους με αναπηρία, διάβαζα για τα κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων που έχετε φροντίσει με αναβατόρια για συνανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Ένα αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο αυτό, έχουμε και προγράμματα ειδικά και έχουμε και ειδικούς γυμναστές που προσέχουν τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία και έχουν προβλήματα και τους βοηθάνε. Και εμείς είπαμε για όλα μας τα κολυμβητήρια. Θέλαμε να είναι προσβάσιμα. Όλοι μας οι χώροι θέλαμε να είναι προσβάσιμα σε αυτό. Μόνο στο κολυμβητήριο της Γκράβας δεν μπορέσαμε, γιατί είχε πάρα πολλά σκαλιά και ήταν αδύνατον, γιατί είναι ψηλά και έχει σκαλιά και δεν μπορέσαμε. Τα άλλα μας τρία κολυμβητήρια έχουν τρεις καινούργια αναβατόρια τα οποία ανακαινήσαμε με τον Αντιπρόεδρο. Την απόφαση και τα φτιάξαμε. Να πούμε στο. Βέβαια. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι είναι στη θέση του Αντιπροέδρου ο κύριος Γιούρκας Αιταρίδης, ο οποίος έχοντας ο ίδιος μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο του αθλητισμού, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς χρειάζεται τόσο από μέσα για να διεξαχθεί ένα άθλημα, τι χρειάζεται για να αναμορφωθεί ένας χώρος, τόσο από την πλευρά αυτού που αθλείται, αλλά και από την πλευρά αυτού που, του κοινού, ας πούμε, που βλέπει έναν αγώνα, που θα πάει να παρακολουθήσει κάτι. Μιλάμε φυσικά για έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη πορεία και θα θέλατε να μας πείτε λίγο για όλο αυτό το υπέροχο δρόμενο με αφορμή την ταινία Greek Freak με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Να σας πω για πιο απ' όλα. Ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε από τα δύο γήπεδα στα Σεπόλια. Και τη φοβερή αυτή δουλειά που έγινε. Τα δύο γήπεδα στα Σεπόλια τα κάναμε ως Δήμος και ο Παντάς συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής, mm-hmm. Η οποία γύρισε και την ταινία για τον Γιάννη.
Ουσιαστικά έγινε μια ανακατασκευή, μια βελτίωση, γιατί τα γήπεδα υπήρχαν πριν, ήταν βέβαια σε ένα πακέτο που θα φτιαχνότανε. Απλά το κάναμε πολύ πιο γρήγορα με την εταιρεία παραγωγής που έκανε και την ταινία. Ναι. Τα γηπεδάκια είναι έτοιμα, τα ξυλώσαν ουσιαστικά, τα κάνανε όπως ήταν παλιά όταν έκανε ο Γιάννης εκεί πέρα προπόνηση και Τσιρικάς και την Παιδική Χαρά. Και μετά το τέλος των γυρισμάτων τα ξαναφτιάξαν όπως ήταν πριν. Βάψανε κανονικά το γήπεδο με την εικόνα του Γιάννη. Φτιάξαμε και από την αρχή την Παιδική Χαρά, βάλαμε και ένα έξτρα όργανο στην Παιδική Χαρά. Ναι. Και έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα γήπεδα, όλα τα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου σε πακέτα ανακατασκευής. Απλά πολλές φορές και ο κόσμος νομίζει ότι αργούμε να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι, γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία ώστε να ξεκινήσει να φτιάξει τα γήπεδα. Το οποίο βέβαια δεν αφορά τον κόσμο, αλλά ήδη πάρα πολλά γήπεδα μπάσκετ είναι σε πακέτα ανακατασκευής. Έχουμε ήδη φτιάξει αρκετά γήπεδα, αντικαταστήσαμε ταμπλό, στεφάνια. Πάρα πολλά γήπεδα μπάσκετ τα φωτίσαμε, τα οποία ήταν χρόνια χωρίς φωτισμό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει και με όλα τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου, 11x11 και 5x5. Μπράβο. Έχουμε μείνει δύο γήπεδα στο Γουδί, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, και μετά στην Ελαιορώσων. Έχουμε κάνει πάρα πολλά, αλλά όπως τα ναυατόρια που είπατε, στα κολυμπητήρια, καθαρισμούς. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, αλλά δεν θα μιλάω πάρα πολύ ώρα. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και για τον κόσμο, και για το Δήμο, και για τους συλλόγους και για τις ομάδες. Γιατί, κακά τα ψέματα, εμένα και της Προέδρου θα μου άρεσε πάρα πολύ να είχα παραλάβει το κομμάτι του αθλητισμού σε μια καλή κατάσταση και απλά να συνεχίσω να το επιτηρώ, ας το πούμε. Ναι. Αλλά δυστυχώς το κομμάτι του αθλητισμού το βρήκαμε σε μια πολύ κακή κατάσταση. Παρατημένη, θα μπορούσα να πω, και μιλάω και ως παλιός αθλητής. Ναι. Οπότε έχουμε καλώς ή κακώς πολλή δουλειά να κάνουμε. Και πιστεύω ότι ήδη αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε εδώ με την Πρόεδρο καταφέραμε και κάναμε πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο κομμάτι του αθλητισμού που έχω ασχοληθεί εγώ και η Πρόεδρος. Και εννοείται και με τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Μπακογιάννη, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει πράγματα που πιστεύω δεν έχουν γίνει τα τελευταία 7 με 10 χρόνια. Πραγματικά συγχαρητήρια και σε εσάς προσωπικά, γιατί ήταν μια πρόκληση που, ή μάλλον μια διαδικασία στην οποία δεν ξέρω αν το είχατε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπείτε, δηλαδή ότι θα βρεθείτε σε αυτό το πόστο και θα βρεθείτε μπροστά σε τόσες προκλήσεις. Και πράγματι γίνανε πράγματα, έχουν μπει βάσεις για, νομίζω, για βάθος στο μέλλον. Έχουν μπει πολύ γέρες βάσεις. Ναι, το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο να τα κάνουμε. Το θέμα είναι, το έχω ξαναπεί πιο παλιά σε μια άλλη εκπομπή, ναι. Το πιο δύσκολο δεν είναι να γίνουν, το πιο δύσκολο είναι μετά να συντηρηθούν. Γιατί να φυλαχθούν, γιατί δεν ξέρω τώρα, αλλά νομίζω ότι και εμείς δεν έχουμε μια νοοτροπία σωστή. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω πάνε σε κάποια γηπεδάκια και χαλάνε πολλά πράγματα χωρίς λόγο. Ναι. Κόβουν τα σύρματα, ξυλώνουν τον τάπι, τα σπάνε τις λάμπες. Και πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί ποιο λόγο να πας να χαλάσει ένα καινούριο γήπεδο. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στον αθλητισμό δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα αυτό το χρόνο, γιατί είχαμε κανονίσει να κάνουμε πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις στο Δήμο. Αλλά δυστυχώς λόγω κορονοϊού έπρεπε να τις ακυρώσουμε όλες. Ναι. Οπότε πιστεύω φέτος να είναι πιο καλά τα πράγματα και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι ένας συνδυασμό πραγμάτων τόσο στον πολιτιστικό όσο και στον αθλητικό τομέα, ότι έχουν διοργανωθεί εκδηλώσεις και δρομένα τα οποία είναι κατάλληλα για όλη την οικογένεια, έτσι, και για τους γονείς και για τα παιδιά. Και ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο, τον καθένα αντίστοιχα στον χώρο του, πώς ή πότε ξεκίνησε ο κόσμος να έχει έτσι μια ανταπόκριση και να θέλει να συμμετέχει όλο και περισσότερο, γιατί η συμμετοχή ήταν μεγάλη, έτσι, και νομίζω ότι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες αποπνέουν και μια ανθρωπιά, μια ζεστασιά εκ μέρους σας, και αυτό είναι κάτι που δίνει ακόμα, είναι ένας παράγοντας ακόμα στο να θέλει κάποιος να πάει να συμμετέχει. Στην αρχή νομίζω είχαμε τεράστια ανταπόκριση, δεν ήταν κάποια στιγμή που είχαμε. Τη φέραμε. Από την αρχή μας αγκάλιασε ζεστά ο κόσμος και από την αρχή είχαμε ανταπόκριση σε ό,τι εκδήλωση και να κάναμε, σε ό,τι έργο και να κάναμε. Μας ευχαριστούσαν. Ήταν σαν να το περίμενε δηλαδή ο κόσμος. Πώς και πώς. Ναι. Εντάξτε, και εγώ και ο Γιούρκας, μιλάω και για τον Γιούρκα, γιατί πλέον τον γνωρίζω αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό μπήκαμε στην πολιτική, για να κάνουμε κάποιο έργο, να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους, να
Δεν μπήκαμε για άλλο λόγο. Άρα λοιπόν το κάθε λιθαράκι που βάζαμε, το κάθε πράγμα, το κάθε πράγμα που κάναμε, μας γέμισε τεράστια χαρά. Αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε ή να κάνουμε ένα έργο να το χαρούν οι Αθηναίοι. Το κάναμε με μεγάλο κόπο, η αλήθεια είναι, γιατί ξέρετε υπάρχουν γραφειοκρατικές αντιδηλώσεις στο δημόσιο, δεν είναι απλό, οι διαδικασίες δεν είναι απλές. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ό,τι κάναμε, χαιρόμασταν πρώτα εμείς και ο κόσμος πραγματικά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε νομίζω μας ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά. Αυτά που κάναμε. Δηλαδή, αυτό το υπογραμμίζουμε εμείς που λέτε, γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένο. Είναι πραγματικά όλη η ουσία του έργου. Ναι. Και η δική σας ουσία βασικά. Αλλάξαμε τις λάμπες που ήταν σημαντικό για μας να είναι φωτισμένα τα γήπεδα. Αλλάξαμε τις περισσότερες λάμπες όλα τα γήπεδα. Όλες, οι περισσότερες ήταν σβηστές. Ναι. Μπορέσαμε και κάναμε μία ανάθεση και μπορέσαμε και τις αλλάξαμε. Πολλές λάμπες, γιατί είναι σημαντικό και το βράδυ να μπορεί να παίζουν τα παιδιά. Βέβαια. Όταν υπάρχει φωτισμός. Υπάρχει ασφάλεια με αυτόν τον τρόπο. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Εννοείται αυτό που είπε και η πρόεδρος, και από την αρχή υπήρχε ζήτηση, ειδικά στον αθλητισμό, γιατί όλοι θέλουν να αθληθούν, είτε είναι μεγάλη ηλικία, είτε είναι σαν και εμάς αραντάριδες, είτε είναι πιτσιρίκια, όλοι θέλουν να αθληθούν, είτε είναι επαγγελματίες, είτε ερασιτέχνες. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτό που είδαν τώρα ο κόσμος και οι σύλλογοι και οι ομάδες, και πιστεύω ότι αυτό στο τέλος εκτιμάνε, δεν είναι ότι θα κάνεις, για παράδειγμα, θα φτιάξεις ένα γήπεδο δικό τους και θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Το πιο σημαντικό για αυτούς που δεν το βλέπανε πιο πριν, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μου λέγανε σε ραντεβού που κάναμε, ήταν ότι δεν υπήρχε συνεργασία. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό για τον κόσμο και για τους δημότες, για τους πολίτες, είναι να βλέπουν ότι αυτός που είναι υπεύθυνος στη θέση τη συγκεκριμένη προσπαθεί να κάνει πράγματα. Τώρα εννοείται και εμείς δεν θα τα φτιάξουμε όλα. Δεν θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο μπορούμε. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτό που τουλάχιστον λαμβάνω και από τις ομάδες και τους συλλόγους και τον κόσμο, είναι ότι εκτιμάνε αυτό. Βλέπουν ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και να τους βοηθήσουμε και να τους υπηρετήσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις. Αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό στο τέλος. Και αυτό μένει. Βέβαια, και ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν προλαβαίνουμε. Φυσικά. Δεν θα προλάβει κανένας να τα κάνει όλα αυτά. Πρώτον, η θέληση, η κινητικότητα. 250 δομές έχει περίπου. 250 δομές έχει ο Παντά. Mm-hmm. Δικές του. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο το νούμερο. Βέβαια. Έτος, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα που ανοίξαμε τα κολυμπητήρια. Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το ωράριο των κολυμπητήριων, ειδικά στο Γουδί, που είναι το μόνο μας ανοιχτό μεγάλο ωραίο κολυμπητήριο. Και επεκτείναμε το ωράριο μέχρι το βράδυ αργά και τα Σαββατοκύριακα που ήταν μέχρι το μεσημέρι, τα κάναμε μέχρι αργά το βράδυ. Ανταποκρίθηκε τρομερά από Υπήρχαν λίστες αναμονής τεράστιες. Δηλαδή, δώσαν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που δεν ήταν μέσα εδώ στην Αθήνα να μπορούν να κολυμπήσουν μέχρι και το βράδυ. Και για τα κολυμπητήρια, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ακόμα και μετά τη λήξη του ωραρίου, κρατάμε ακόμα 2 ώρες ανοιχτό το κολυμπητήριο με τους δικούς μας υπαλλήλους στο Παναδά, τους υπευθύνους, για να κάνουν προπόνηση και ομάδες επαγγελματικές. Κολύμβησης πόλο. Καταπληκτικό. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο κόσμος για να ενημερώνεται θα μπορεί πάντα να μπαίνει στο site το panda.gr και στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή, για να ενημερώνεται από εκεί για οποιοδήποτε καινούριο δρόμενο, είτε αθλητικό είτε πολιτιστικό. Εμείς έχουμε και τα social media, έχουμε και το site μας. Τώρα βέβαια η πρόεδρος λίγο πριν φύγει θα αλλάξει και το σήμα το Πάντα, οπότε να το ξέρει ο κόσμος για να μην νομίζει ότι παίρνει κάποιο πάνω. Και το site. Τέλεια. Και το site κάνει αλλάζει όλα. Πολύ σύγχρονο, ένα φανταστικό site. Μπράβο. Λογότυπο δηλαδή καινούριο. Πιο μοντέρνο, πιο γρήγορο, για να μπορούν να ενημερώνονται. Και μέσα από αυτό θα μπορούν να δηλώνει κάποιο και συμμετοχή για κάτι, δηλαδή θα έχει και αυτή την. Ναι, τα πάντα. Πολύ ωραία. Είναι ένα καινούριο site το οποίο θα βγει τώρα στον αέρα, βγαίνει από μάλλον αυτή τη βδομάδα, και ένα καινούριο σήμα. Κάναμε για να λίγο το μοντερνίσουμε. Συγχαρητήρια, πραγματικά το αναμένουμε πώς και πώς. Έχουμε κάνει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα πρώτη φορά, τόσο ολοκληρωμένο, ήταν διετίας πρόγραμμα, έμεινε κλειστό, αλλά όταν ανοίξανε τα μουσεία το Μάιο, ήμασταν έτοιμοι και είναι και χρονολογημένο, κοστολογημένο απόλυτα και πλέον όλα μας τα μουσεία, δηλαδή 2 πινακοθήκες, τα μουσεία μας, το Πολιτιστικό Κέντρο Μελλήνας, το Μουσείο Μαρία Μαχατζημιχάλη και το Κέντρο Τεχνών, όλα έχουν κάποιες εκθέσεις, πολύ σοβαρές εκθέσεις και καταξιωμένων καλλιτεχνών και για 2 χρόνια τουλάχιστον θα υπάρχουν, θα εναλλάσσονται οι εκθέσεις μία μετά την άλλη. Φέραμε την Κέρο, που είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Πρώτη φορά ήρθαν τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βγει στην Κέρο. Ένας που 4.500 χρόνια πριν
αποκαλύφθηκε λοιπόν ένας καταπληκτικός αρχαιοπολιτισμός και μπορέσαμε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και φέραμε όλη την έκθεση εδώ στην πινακοθήκη μας, στο πρώτο κτίριο. Και τώρα θα αρχίσουμε τα προγράμματα με τα παιδάκια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για να γνωρίσουν και τα σχολεία πια και τα παιδιά τι μεγάλη χώρα ήταν η Ελλάδα. Και πώς υπάρχει ένα μεγάλο υπόβαθρο. 4.500 χρόνια πριν υπήρχε αστολόγος πολιτισμός σε εκείνο το νησί. Έτσι, βέβαια. Φοβερό. Κάνουμε πολλά μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα στην ουσία. Όλα δωρεάν αυτά. Και τα οποία τον καιρό της πανδημίας μπορέσαμε και κάναμε διαδικτυακά, ώστε να μπορούν να τα βλέπουν και στο σπίτι τους. Όλα τα προγράμματα μουσιοπαιδαγωγικά. Κάναμε ξεναγήσεις εικονικές. Κάναμε διάφορα διαδικτυακά. Που, για να μπορεί ο κόσμος, ξέρετε, να παρακολουθήσει και λίγο από το σπίτι του. Κάναμε και πολλά μπόνας του Ιδούρκας. Τι κάναμε στον αθλητισμό, κάναμε τα βιντεάκια με τη γυμναστική. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήταν. Οι γυμναστές του Πανδά στο σπίτι σας, online προγράμματα γυμναστικής. Ναι, είχαμε κάνει. Απίθανο αυτό το πρόγραμμα. Συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού, κάποια βιντεάκια. Και για άτομα με ειδικές ανάγκες, για άτομα με παχυσαρκία, για άτομα απλά που θέλουν να αθληθούν. Ώστε επειδή δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι, τα γυμναστήρια ήταν κλειστά, να κάνουν κάποιες ασκήσεις στο σπίτι με διάφορα, για παράδειγμα, με μια καρέκλα, με ένα μαράκι, με ένα αλτήρα, με οτιδήποτε. Με απλά. Αλλά φαίνεται πολύ απλά, είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που θέλει να αθληθεί και δεν μπορεί και είναι στο σπίτι του κλεισμένος. Και επίσης κάναμε και κάποιες συναυλίες, γιατί έχουμε και τα μουσικά μας σύνολα. Εδώ έχουμε 5 μουσικά σύνολα. Έχουμε φιλαρμονική, συμφωνική, την Big Band που παίζει τα jazz κομμάτια. Το εργαστήριο ελληνικής μουσικής και τη χοροδία. Ωραία. Άρα λοιπόν με αυτά γυρίσαμε κάποιες φοβερές παραγωγές μες στο Θέατρο Ολύμπια, κάποιες συναυλίες φοβερές, τα οποία τα παίξαμε και στο δικό μας το site, ένα παίξει και η ΕΡΤ, μπορεί να παίξουν και άλλο, γιατί ξέρετε και η ψυχαγωγία σημαντικό μέρος. Να πω και κάτι άλλο. Αλίμονο. Θα κάνουμε τώρα απλά με ένα νοσοκομείο. Ναι. Δεν θέλω ακόμα να πω το όνομα, γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η συνεργασία. Ο Πανδά με δικούς του γυμναστές και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο θα στείλουμε εκεί μια ομάδα, η οποία μαζί με τους γιατρούς του νοσοκομείου που είναι εξειδικευμένοι θα κάνουν κάποιες ασκήσεις και κάποιες προπονήσεις αποκατάστασης σε άτομα που έχουν νοσήσει από κορονοϊό, που είναι παχύσαρκα, που πάσχουν από διαβήτη. Και θα έχουμε μια τέτοια συνεργασία με το νοσοκομείο, το οποίο θα ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά, τον Νοέμβριο. Ξέρετε, είναι ένας μεγάλος, ίσως νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στα Βαλκάνια, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και αρκετά σημαντικό για το Δήμο της Αθήνας, δεν είναι κάτι απλό. Και για κάθε Δήμο είναι σημαντικό. Ωραία, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Σας λέω ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας πάντα. Ήσταν εκεί όταν σας χρειαζόμαστε για τη συνεργασία σας. Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά. Καταρχάς, είστε και οι δύο εξαιρετικοί. Έχετε κάνει πολύ καλό, πολύ γερό team. Αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει. Τώρα ήρθε η ώρα να χωριστεί το team. Για να δούμε. Συγχαρητήρια κιόλας για την καινούργια θέση, κυρία Ροκοφίλου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα θέμα και αυτό σοβαρό. Ναι, αφορά, είναι πολύ επίκαιρο. Αφορά όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά τους ανθρώπους που υφίστανται διακρίσεις. Αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Διεθνώς απασχολεί τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι μια πρόκληση. Αυτό είναι μια καινούργια δημαρχία, δεν υπήρχε, οπότε πλέον ήταν από την αρχή. Αλλά νομίζω ότι. Θα τα κάνουμε. Είμαστε σίγουροι. Θυμωριέμαι που αφήνω εδώ και τον Δούρο και τον Απαντά και αυτά που κάναμε, αλλά νομίζω ότι σας λέω, γι' αυτό έχουμε ταχθεί εμείς, γι' αυτό γίναμε δημοτικοί σύμβουλοι, γι' αυτό μπήκαμε στην πολιτική, για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο και να μεταδαπαδεύσουμε κάποιες δικές μας γνώσεις, ο Γιούρκας στην εμπειρία την τεράστια που έχει, βέβαια. Και η δική μου έχω τόσα χρόνια, για να την βάλουμε στην υπηρεσία των πολιτών. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι είμαι στην πολιτική. Θεωρώ ότι είμαι ακόμα στον αθλητισμό. Αλλά όντως είμαι στην πολιτική, αλλά δεν το έχω καταλάβει εγώ. Ίσως αυτό είναι και το πιο ακριβώς. Ουσιαστικό. Πραγματικά. Έχει δίκιο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και του Γιούρκα η αναγνωσιμότητα και η εμπειρία του και όλα αυτά μας βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά θέματα. Αφού τον αθλητισμό, γιατί έχει και εκείνο τεράστια εμπειρία. Βέβαια. Άρα ήταν σημαντικό, χαίρομαι που παραμένει. Και χαίρομαι που έτσι και νομίζω πάλι θα σας συνεργαστούμε.
Αυτό πιστεύουμε και εμείς, ότι κάτι που έχει πετύχει τόσο πολύ, μάλλον θα έχει και ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάλι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και το ευχόμαστε. Και θα θέλαμε να πούμε και από προσωπική μας εμπειρία συνεργασίας, αλλά και ανθρώπινης επαφής μαζί σας. Πραγματικά είμαστε σίγουροι και ξέρουμε ότι όπως πάντα θα δώσετε το καλύτερο, παραπάνω από τον καλύτερό σας σε αυτό, για να γίνουν πολλά πράγματα, να μπουν στη θέση τους, να οργανωθούν όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Θα μας επιτρέψετε να χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό και τρία καταπληκτικά και υπέροχα παιδιά, με τα οποία και με αυτά είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να συνεργαστούμε. Μιλώ για την Ράνια τη Μελιανού, μιλώ για την Βιβί τη Χαρίτου και για τον Θύμιο τον Αγγελή. Τους αγαπάμε πάρα πολύ και εκείνους. Και ευχόμαστε. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά τα άτομα που λέτε είναι πάρα πολλά άτομα. Εδώ μας έχουν δώσει την ψυχή τους, γιατί τη δώσαμε και εμείς, είναι η αλήθεια, και οι δύο. Και οι άνθρωποι του Βανδά δώσαν και αυτή την ψυχή τους που δουλεύουν εδώ, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο έργο το οποίο δεν ήταν και ασήμαντο. Σίγουρα, σίγουρα αυτό που είπε και η Χαρούλα νωρίτερα, ότι θέσατε πολύ γέρες βάσεις, πολύ γέρες βάσεις για το μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, κορίτσια μου, και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω. Βεβαίως.